Κύριε Σαφυρόπουλε, έχει ξεκινήσει πάλι ένα θέμα έντονο που απασχολεί και εσάς, τους Ρωμά και τους Κιώτες. Ζείτε στην ίδια περιοχή, ωστόσο φουντώνει πάλι ένα ζήτημα που το είχαμε ξαναζήσει πριν 20 χρόνια με αντιδράσεις, λόγω της έντονης όμως παραβατικότητας που παρατηρείται από τους Ρωμά, η οποία είναι αξιοπρεπημένη, τη βλέπουμε και από τα αστυνομικά δελτία. Πώς βλέπετε εσείς τους Κιώτες? Κοιτάξτε να δείτε. Πριν 20 χρόνια, από ό,τι θυμάμαι, από το Μάιο του 2000, είχαμε τα ίδια επεισόδια. Δεν έχει αλλάξει κάτι προς το καλύτερο. Αυτό τι σημαίνει? Ότι κάτι δεν κάναμε σωστά. Ποιοι, εσείς ή άλλοι? Γενικά, όλο το συνολικό, η κοινωνία. Ναι. Η Δήμη, το κράτος, όλο το κράτος. Κάτι δεν έχει γίνει σωστά. Τι είναι αυτό, το έχετε εντοπίσει? Βεβαίως, δηλαδή. Βεβαίως. Κοιτάξτε, κακά είναι τα ψέματα, αλλά η αλήθεια είναι πικρή. Η φτώχεια φέρνει παραβατικότητα. Χωρίς να θέλω να δικαιολογήσω κανέναν απολύτως. Και ποτέ σαν σύλλογος δεν υπερασπιστήκαμε κάποιους που κάνανε κάποιες παραβατικότητες. Δεν πήραμε ποτέ το μέρος τους. Ο νόμος να ισχύει όπως ισχύει για όλη την κοινωνία, ισχύει και για μας. Από την πλευρά της αστυνομία κάνει ό,τι μπορεί. Αλλά δεν είναι και εύκολο πράγμα. Κάνουν ό,τι μπορούν. Πείτε μου κάτι. Είναι κάποιος που έχει δίκιο και κάποιος που έχει άδικο? Ναι. Ή όχι? Θα σας πω. Όλοι έχουν δίκιο και όλοι έχουν άδικο. Όταν κάποιος από οποιαδήποτε παραβατικότητα αυτή τη στιγμή έχει μπει στη φυλακή. Αυτός ο άνθρωπος μπορεί να έχει 2, 3, 4, 5 παιδιά. 6. Τα παιδιά του λογικό είναι ότι πρέπει να ζήσουν. Και για να ζήσουν κάτι θα κάνουν. Δεν το υπερασπίζουμε αυτό, αλλά θα κάνουν κάτι παράνομο για να ζήσουν τα μεγαλύτερα αδερφάκια, να βοηθήσουν να... Τώρα υπάρχουν και κάποιοι που θέλουν να γίνουν πλούσιοι, θέλουν να γίνουν αρχηγοί και βασιλιάδες. Εκεί δεν μπορούμε να πάρουμε καμιανό το μέρος. Εμείς εκεί πέρα λέμε ότι να εφαρμόζεται ο νόμος. Είμαστε ενάντια στα ναρκωτικά, ενάντια στις κλοπές. Η αστυνόμευση δεν είναι ότι νιώθουν μόνο οι μη τσιγκάνοι ασφαλείς, νιώθουμε και εμείς ασφαλείς βέβαια, γιατί και εμείς έχουμε προβλήματα. Τώρα το θέμα είναι ότι, όπως είπα στην αρχή, ότι κάτι δεν έχει γίνει σωστά. Το τι δεν έχει γίνει σωστά. Είχα ξεκινήσει κάποιον αγώνα εγώ τότε, πριν, δηλαδή ήταν τότε υπήρχε η νομαρχία, τώρα έχουν σταμάτησει. Είχα πήγαινα συνέχεια. Να μην βγάζουμε ονόματα τώρα. Ζητώντας τι? Και λέγαμε. Τι? Πήγαινε και ζητούσε σαν σύλλογος και τους έλεγα ότι, κύριοι, εδώ πέρα έχουμε τόσες οικογένειες. Υπάρχουν τόσα άτομα. Θέλουμε δουλειά. Να μπουν στα συσκευαστήρια, να δουλέψουν στις αγροτικές δουλειές όπως γινόντουσαν παλιά. Παλιά οι τσιγκάνοι μπορεί να ήταν πιο φτωχοί, αλλά ήταν πιο τίμοι. Γιατί τους έπαιρνε ο κόσμος δηλαδή, στις αγροτικές δουλειές. Για να καταλάβω, νιώθετε απομονωμένοι και αποκομμένοι από την πολιτεία? Ναι, αυτό είναι γεγονός. Γιατί αυτό το θέμα, αφού το αναφέρετε αυτό, να ρωτήσω και κάτι άλλο. Όπως και υπόθηκε προχθές και στην συνέλευση, στην συγκέντρωση που είχαν στην πλατεία, πρώτοι οι Ρωμά παίρνουν τα επιδόματα, πρώτοι οι Ρωμά πηγαίνουν τα παιδιά τους στο σχολείο για να πάρουν επιδόματα. Μάλιστα κάποιος ανέφερε ότι όταν έγιναν πέρσι, πρόπερσι οι πλημμύρες με το Ζορμπά, όλοι οι Ρωμά γνώριζαν ότι δικαιούνται να πάρουν κάποιο επίδομα για να επισκευάσουν τα σπίτια τους στις ζημιές που έπαθαν από την καταιγίδα, εκείνη τη μεγάλη και τις πλημμύρες κλπ. Ενώ οι Κιώτες δεν το ξέρανε. Αυτό γιατί το λέω? Είναι μια απάντηση σε αυτό που είπατε πριν, ότι δεν ασχολείται, ότι σας έχει παραμερισμένος η πολιτεία. Ναι. Ή δεν αρκούν αυτά τα επιδόματα? Όχι, κοιτάξτε. Δηλαδή, εξέφρασαν το ίδιο παράπονο και οι Κιώτες, ότι να, εμείς δεν πήραμε αποζημίωση, οι Ρωμά πήρανε. Εμείς δεν το ξέραμε, οι Ρωμά το ξέρανε. Δεν είναι ακριβώς εσύ, γιατί κακά τα ψέματα περάσανε επιτροπές, ελέγξανε. Γιατί στις επιτροπές αυτές που έστειλε ο Δήμος κλπ. Ήμουν παρόν. Γίνανε ελέγχοι. Δεν δώσανε λεφτά. Όχι, λένε, δεν το ξέρανε καν να κάνουν το αίτημα. Ενώ εσείς το ξέρατε. Άρα κάποιος, από πού να το ξέρατε? Άρα ειδοποιήθηκε. Ακούσανε από τα μέσα. Εγώ ρωτάω και θέτω ζητήματα από τα μέσα, από την τηλεόραση. Από εκεί, από εκεί το μάθαμε. Μάλιστα. Ή κάποιος που πήγαινε να ρωτήσει. Λογικά δεν ενδιαφερθείς, δεν θα το μάθεις. Πήγε ένας, ρώτησε,
του είπαν ότι ναι, γίνεται αυτό και αυτό. Και το μάθατε και κάνατε τη διαδικασία. Στον ένα και στον άλλον. Μάλιστα. Δεν σημαίνει ότι δεν πήραν και όλους, και γνωρίζω προσωπικά ανθρώπους που πήραν και από την Γερμανία. Τα παιδιά πάνε στο σχολείο για να φοιτήσουν, για να βγάλουν το σχολείο ή για να πάρετε επίδομα. Να, ακούστε να σας πω. Κάποιοι το βλέπανε πονηρά. Mm-hmm. Στέλνανε κάποια στιγμή και μετά σταματούσανε. Εσύ. Εγώ σαν σύλλογος το είχα προτείνει τότε, είχα πάει στην Πρόνοια, θυμάμαι και την κυρία Κόλια, τη συγχωρεμένη, και είχα πάει μαζί της στον κύριο Σαλεσιώτη που ήταν ο Μάρχης. Και είχα προτείνει και είχα πει σαν σύλλογος ότι στόπ τα επιδόματα, να βρούμε έναν τρόπο να πούμε ότι σταματάμε τα επιδόματα εφόσον δεν πάνε τα παιδιά στο σχολείο. Εμείς το είχαμε προτείνει. Θέλετε να πάνε τα παιδιά στο σχολείο και να το τελειώσουμε. Εάν τα παιδιά δεν πάνε στο σχολείο, δεν θα γίνουν ποτέ άνθρωποι. Όταν δεν μάθεις πρώτα να σέβεσαι τον εαυτό σου, ποτέ δεν θα σέβεσαι την κοινωνία. Όταν ένα παιδάκι μεγαλώνει και μεγάλος και όσο μεγάλος και να είναι, όταν δεν ξέρει τις 10 εντολές, όταν δεν ξέρει πώς πρέπει να συμπεριφέρεσαι, δεν είναι άνθρωπος για μένα. Θα διανύεστε μια κατάσταση που τα ίδια πράγματα, πολύ παλιά. Ναι. Δεν γεννιέται κανένας που να γράφει εδώ, εγώ θα γίνω γιατρός, εγώ θα γίνω δικηγόρος. Όλοι γεννιούνται με την ίδια μοίρα. Από εκεί και πέρα είναι θέμα τύχης και θέμα επιμόρφωσης από τους γονείς. Όποιος θα πάει στο σχολείο θα μάθει, θα ενσωματωθεί με την κοινωνία και έχει μέλλον. Όποιος δεν πάει, δεν υπάρχει μέλλον αυτό. Ένα ζήτημα είναι ότι δεν υπάρχουν εργασίες. Βέβαια, αυτό δεν δικαιολογεί κάποιον να πάει να κλέψει ή να κάνει συμπεριβατική συμπεριφορά οποιοδήποτε, σε οποιοδήποτε τομέα. Άλλο ζήτημα. Αλλά κοιτάξτε να δείτε. Ναι. Εάν μπορούσαμε να βοηθήσουμε λίγο, γιατί και φέτος εγώ θα επισκεφτώ την περιφέρεια και θα το προτείνω ότι δεν είναι δυνατόν. Δεν είμαστε ρατσιστές να πούμε γιατί να δουλέψουν οι ξένοι και να μην δουλέψουμε εμείς. Αλλά δεν μπορούμε να μην δουλεύουμε εμείς και να δουλεύουν οι ξένοι. Μάλιστα. Έχουμε οικογένειες, έχουμε παιδιά, έχουμε υποχρεώσεις. Κάτι πρέπει να γίνει. Δηλαδή πάτε σε δουλειές και δεν σας παίρνουν, αυτό μου λέτε. Ναι, δεν γίνεται αυτό. Κοιτάξτε, παλιά. Οι Τσιγκάνοι γενικά, γιατί να το δούμε γενικά όλο το πλάνο, έτσι. Βουλιάξαν τα βαπόρια και οι βαρκούλες. Ανθρώποι με επιχειρήσεις ιστορικές από τους παππούδες, με μαγαζιά, με ακουστά, όπως γνωρίζετε και εσείς και εγώ. Λοιπόν, και βάλανε λουκέτα. Δεν μπορούσαν αυτοί να βγουν πέρα μέσα σε αυτή την κρίση. Φαντάζω τώρα ένα τσιγκάνος που από παλιά οι τσιγκάνοι δεν υπήρχαν πολλά, γιατί ξέρετε, ήταν αγράμματοι άνθρωποι, οι γονείς μας, οι παππούδες κλπ. Ήταν λίγα. Λίγες δηλαδή επιλογές είχαν στο εμπόριο. Ήταν το εμπόριο με τα άλογα και με τα μουλάρια, το ζωο εμπόριο. Το ίδιο πρόβλημα όμως το βιώνουν όλοι οι Έλληνες, όχι μόνο ναι, εσείς, έτσι δεν είναι. Ναι, όμως κοιτάξτε, ναι. Το ζωο εμπόριο. Ενώ τι γίνεται γενικά στους Έλληνες, είναι εύκολο. Θα βρεις οπουδήποτε δουλειά. Δεν λέμε ότι θα βρει εύκολα, αλλά είναι πολύ πιο εύκολα από κάποιον τσιγκάνο. Δεν θα πάρει κάποιο τώρα ένα τσιγκάνο να τον βάλει να δουλέψει στο Βερζινάδικο, να τον βάλει σε ένα σούπερ μάρκετ. Εγώ πάντως κάνω το δικηγόρο του διαβόλου και μεταφέρω ερωτήματα βάσει αυτών που άκουσα από αυτές την πλατεία. Ναι. Οι κυκλοφορούν λέει τσιγκάνοι με καγέν και με πόρσε και εμείς έχουμε. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει χρήμα. Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Δεν ισχύει αυτό. Ότι μπορεί κάποιος να έχει κάποιο αυτοκίνητο. Δεν είναι αυτός που δεν έχει χρήματα που το δουλεύουν. Υπάρχουν οικογένειες. Γιατί να μην το πάρουν όταν έχουν μια επιχείρηση που έχουν ανοίξει και δουλεύουν. Υπάρχουν και οι φτωχοί, υπάρχουν και οι πλούσιοι, υπάρχουν και οι μέσοι. Βεβαίως. Εγώ δεν είδα κάποιον φτωχό να κυκλοφορεί με κάποιο αμάξι και εξάλλου να σας πω και κάτι, έτσι. Είναι πιο οικονομικά αυτά τα αυτοκίνητα, τα πρέπει πολύ πιο φθηνά. Γιατί όπως τα έχουν κάνει τα πράγματα, με τα τέλη κυκλοφορίας, με τους φόρους, με τα αυτά, με ένα τέτοιο πολυτελείας αμάξι θα το βρεις με 2.000. Και ένα απλό μικρό κυβισμού που λέμε καλό. Είναι πιο ακριβό. Μην το βλέπουμε πάντα. Πώς βλέπετε τους Κιώτες εσείς, με όλη αυτή που γίνεται. Δηλαδή, αυτή τη συγκέντρωση προχθές που ήταν 200-300 άνθρωποι στην πλατεία. Ναι. Και οι οποίοι μίλαγαν όλοι εναντίον σας, οι περισσότεροι. Ναι. Άλλοι ακραία, άλλοι συγκαταβατικά. Υπάρχουν και κάποιοι που λέγανε να κάτσουμε κάτω σε ένα τραπέζι να τα βρούμε. Ναι. Πώς τους βλέπετε. Υπήρχαν και κάποιοι που έλεγαν να βγάλουμε τα κουμπούρια. Εντάξει, άμα το θεωρούν ότι εμείς δεν θα μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, ούτε κουμπούρια, ούτε τίποτα. Εμείς βλέπουμε ότι είμαστε μια οικογένεια, εμείς αγαπάμε τον τόπο μας, γιατί πραγματικά είναι εξαίρετοι άνθρωποι. Γνωρίζω όλο τον κόσμο εδώ στην Νέα Κοιό. Τους σέβομαι, μας σέβονται. Τώρα ότι κάποιοι είναι λίγο θερμοκέφαλοι και ο ένας παρασύρει τον άλλον, ίσως υπάρχουν κάποιοι άλλοι λόγοι φυσικά, έτσι. Δεν αντιμετωπίζουμε κάποιο πρόβλημα. Εμείς τους θεωρούμε μια οικογένεια ότι είμαστε εδώ. Παρ' όλα αυτά, για να λύσουμε κάποια προβλήματα. Ναι. Πρέπει να κάτσουμε σε ένα τραπέζι, να
δεν μπορείς να συζητάνε για μας χωρίς εμάς. Γιατί κάποτε το κάνανε και βλέπουμε τα αποτελέσματα, είμαστε ξανά στο ίδιο σημείο. Εάν όμως είχαμε κάτσει σε ένα τραπέζι και είχαμε μιλήσει, εάν εμείς είχαμε προτείνει αυτά και είχαν εφαρμοστεί ελάχιστα από όλα αυτά, δεν θα ήταν σήμερα έτσι η κατάσταση. Μάλιστα. Πάντως, παρότι μου είπατε ότι τους νιώθετε, νιώθετε όλοι εδώ σε αυτόν τον τόπο σαν μια οικογένεια. Εδώ μεγαλώσαμε, τα παιδιά μας εκεί πάνε στα σχολεία. Έχουν γίνει συχνά διαπληκτισμοί. Ναι. Δεν μιλάω για κλοπές τώρα. Ναι, ναι. Μιλάω για διαπληκτισμούς, για τσακωμούς. Ναι. Στην πλάτη ή άλλου κλπ. Αυτό δεν δείχνει και τόση ομόνοια. Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Ας πούμε σε ένα... Εγώ δεν λέω ποιος θέει. Εγώ λέω, βλέπω τα περιστατικά, τι γίνεται. Ναι, και αλλά ναι. Δεν έχουν καταλάβει κάτι. Δεν έχουν καταλάβει κάτι. Αυτό είναι το λάθος. Οι ίδιοι που θα μαλώσουν σήμερα, θα μαλώσουν και αύριο, θα μαλώσουν και μεθαύριο και τον άλλο μήνα και τον χρόνο. Οι ίδιοι. Αυτά τα συγκεκριμένα άτομα. Είναι κάποιοι λίγοι δηλαδή. Είναι λίγοι. Ναι. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι εμείς. Εσείς ως σύλλογος δεν μπορείτε να κάνετε κάποια παρέμβαση. Γιατί έχουμε βάλει τώρα ζητήματα. Ναι. Κλοπών. Έχουμε βάλει ζητήματα ναρκωτικών, έχουμε βάλει ζητήματα εκφοβισμού, αυτό που λέμε στην πλατεία, ναι, δηλαδή που έχουν γίνει διάφορες φασαρίες κλπ. Εσείς ως σύλλογος δεν μπορείτε να οριοθετήσετε κάπως τα πράγματα. Κοιτάξτε να δείτε. Ο σύλλογος, από την πλευρά τη δική σας. Ο σύλλογος, εάν το θεωρήσουν σωστό, γιατί μέχρι αυτή τη στιγμή δεν είμαι ευχαριστημένος με κανέναν από τους τοπικούς φορείς. Πάντα κάνανε ό,τι θέλανε χωρίς να ρωτήσουν. Και κάποια έργα που κάνανε, τέλος πάντων, να σας δείξουμε τις πινακίδες, να δείτε κάτι ποσά, να δείτε κάτι πράγματα που ήταν ατομικά για τον οικισμό των Τσιγκάνων. Τα λεφτά πήγαν αλλού, φτιάξανε οι ίδιοι εργολάβοι που ήταν που ξεκίνησαν στον τόπο εδώ πέρα, πηγαίνανε σε άλλες τοποθεσίες. Τέλος πάντων, εντάξει, να μην κολλήσουμε σε αυτό το θέμα. Αλλά... Μου λέτε το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι που λέμε. Εντάξει, και, έχουν γίνει κάποια πράγματα που τα γνωρίζουμε. Εντάξει, δεν θεωρούμε ότι φταίνε όλοι, αλλά κοιτάξτε να δείτε. Εάν δεν κάτσουμε σε ένα τραπέζι, το ξαναλέω, το έχω πει αρκετές φορές, χωρίς εμάς δεν θα βρεθεί ποτέ λύση. Δεν ξέρουν, δεν μπορούν να νιώσουν το σκεπτικό μας. Εγώ ξέρω πολύ καλά ότι εάν κάτσουμε σε ένα τραπέζι, μπορούμε να τα βρούμε και μπορούμε να δούμε σύντομα αποτελέσματα. Αυτές οι μέρες πάλι που έχει αρχίσει και γίνεται θέμα, έχετε έρθει σε επαφή με τους τοπικούς συμβούλους, με το Δήμο, με κάποιους εκπροσώπους των κατοίκων εδώ, των υπολείπων κατοίκων? Όχι, με κανέναν. Με κανέναν. Και εγώ το θεωρώ λάθος αυτό. Γιατί από τη στιγμή που υπάρχει σύλλογος και το γνωρίζουν και ο Δήμος και η Περιφέρεια και όλοι, γιατί είμαστε από το Μάιο του 2001. Είμαστε σύλλογος. Είμαστε σύλλογος συνεργός, είμαστε 16 χρόνια συνεργός, μέσα, ναι, μέσα στα κοινά, το γνωρίζουν. Δεν είμαι ευχαριστημένος. Δεν ξέρω γιατί το κάνουν αυτό. Τώρα, τι περιμένετε εσείς να γίνει μετά τη συγκέντρωση και τις υπόλοιπες διαμαρτυρίες που γίνονται αυτές τις ημέρες? Κοιτάξτε να δείτε. Και το 2000 γίνανε τα ίδια και τα ίδια. Στο τέλος τι έγινε? Απλά γινόμαστε ρεζίλιοι σαν κοινωνία. Δεν είναι καλή εικόνα γενικά για την Αργολίδα και ειδικά για τη Νέα Κύο, γιατί η Νέα Κύο πραγματικά είναι μια εξαίρετη περιοχή. Έχει τον τουρισμό, έρχεται ο κόσμος, είναι όμορφη περιοχή. Νομίζω ότι δεν την τιμά αυτό. Για μένα είναι ότι κάτι που μπορούμε να το λύσουμε με τα χέρια, να μην παίρνουμε το μαχαίρι.